Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ μαζί μας. Μιλούσαμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, έτσι μετά από όλα όσα συνέβησαν και την πολύ ηχηρή παραίτησή σας και όλες τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά η επικαιρότητα έφερνε μπροστά έτσι εθνικά και οικονομικά ζητήματα, τα οποία βεβαίως και εξακολουθούμε και παρακολουθούμε, αλλά να που μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα, κύριε καθηγητά, να συνομιλήσουμε. Μιας και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει ή έχουμε ακούσει την επιστολή της παραίτησής σας, έχουμε ακούσει και τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν, θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την αντίδραση του αρμόδιου Υπουργείου. Από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, λοιπόν, ακούσαμε τον ίδιο τον Υπουργό να διερωτάται πώς μέσα σε ένα μήνα διαπιστώσατε τη σειρά όλων όσων, όλα όσα καταγράφεται στην επιστολή σας και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταλάβει κανείς το υπουργικό διάταγμα που έπαιρνε τις αρμοδιότητες από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό και τον έδινε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τους υπαλλήλους του Υπουργείου. Αυτό, ξέρετε, είναι πρωτοφανές, διότι στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εμφανίζεται συνήθως ο πρόεδρος της Διαστημικής Υπηρεσίας εκάστοτε της χώρας και οι ανώτεροι τεχνικοί υπάλληλοι. Και στην προκειμένη περίπτωση εμείς αντιπροσωπευόμαστε από υπαλλήλους του Υπουργείου, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με το διάστημα, ούτε βέβαια και ο Γενικός Γραμματέας. Είναι σαν να λέμε ότι, ξέρετε, το Eurogroup, το ξέρει όλος ο κόσμος, αντί να πηγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, να στέλναμε ένα τομεάρχη από το Υπουργείο, ο οποίος δεν πηγαίνει και πολύ. Αυτό, ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο θίξατε ενδεχομένως για να τεθεί προς συζήτηση ή όχι? Ο Υπουργός μου είχε πει πριν, ή μάλλον συγχρόνως που μου πρόσφερε τη θέση του Προέδρου, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, διότι το Γενικός Γραμματέας και το Συμβούλιο απλώς θα έπαιρνε τις εισηγήσεις από τα άλλα Υπουργεία, θα τις μετέφερε στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό για συζήτηση και πιθανόν εκτέλεση. Αλλά αυτό δεν έγινε. Το Υπουργικό Διάταγμα προφανώς προωθήθηκε και δημοσιεύθηκε μετά που μου πρόσφερε εμένα τη θέση αυτή, που έπαιρνε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εσείς δηλαδή, κύριε καθηγητά, όταν συζητήσατε, όταν προσκληθήκατε για αυτή τη θέση, καταρχάς θέλω να μας εξηγήσετε τι περιμένατε να συναντήσετε και εν τέλει τι ήταν αυτό που σας έκανε να παραιτηθείτε. Και ξαναλέω, να χρησιμοποιήσετε μία σκληρή γλώσσα. Ακούστε, ο Υπουργός μου είχε υποσχεθεί ορισμένα πράγματα. Όταν μου ζήτησε να βοηθήσω να κάνουμε ένα σχέδιο, του είπα, θα μου υποσχεθείτε ότι όλη η υπηρεσία θα είναι αξιοκρατική, ότι θα είναι και διακομματική, θα προσπαθήσετε να φέρετε και άλλα κόμματα, διότι αυτή είναι μια εθνική ανάγκη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν είχε διαστημική υπηρεσία, και βέβαια ότι θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε χρηστή διοίκηση, αυτό που είπα τα τρία α, αξιοκρατία, αξιολόγηση, αριστεία. Τα δέχτηκε όλα αυτά ο Υπουργός. Και επί αυτής της βάσης προχώρησα με ένα γκρουπ από άλλους ειδικούς στη χώρα μας για να κατασκευάσουμε, ας πούμε, μια εισήγηση η οποία έγινε σε διάρκεια 30 ημερών με οργανόγραμμα και όλα τα απαιτούμενα. Στην πρώτη συνεδρίαση εμφανίζεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το υπουργικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι βασικά ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστημικής, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός δεν έχει στην πραγματικότητα κάποιες δεν έχει διαδικαστικά κάποιο ρόλο να παίξει, είναι απλώς ένας γραφειοκρατικός οργανισμός, ο οποίος είναι ένα κέλυφος και στην πραγματικότητα όλες οι αποφάσεις, όλες οι αξιολογήσεις τεχνικών προγραμμάτων, όλα τα οποία είχαν σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος,
έχουν δοθεί στους υπαλλήλους του Υπουργείου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέως, του κυρίου Μαγκλάρα. Άρα εδώ καταλαβαίνω ως προς τα καθήκοντα και ως προς τα διαδικαστικά ποια είναι η απόκληση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλα σημεία στα οποία αναφερθήκατε, όπως το περιβόητο follow the money. Ναι, είχε σχέση με, με μια προκήρυξη του Υπουργείου ή μάλλον ένα δερτίο τύπου πριν αρκετούς μήνες για μια συστάδα μικροδορυφόρων, η οποία δεν ήταν σαφής, αλλά τελικώς κατέληξε να είναι 11 μικροδορυφόροι. Και από την πρώτη συνεδρίαση ζητήσαμε ως Συμβουλίο την παρουσίαση του προγράμματος. Και απεδείχθη ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ νεφελώδες. Ως προς τι? Ως προς το προσδιορισμό. Τι θα κάνουν, τι υποδομές υπάρχουν, πώς θα γίνει η εκτέλεση και τι ακριβώς είναι το χρονοδιάγραμμα. Και κατάλαβα ότι η όλη διαδικασία θα διευθύνεται από το Γενικό Γραμματέα και τους υπαλλήλους του Υπουργείου. Επομένως, εμείς δεν θα είχαμε κάποιο συντακτικό ρόλο σε αυτό. Και επιπλέον υπήρχαν ήδη μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε διοριστεί, άνθρωποι οι οποίοι είχαν σύγκρουση συμφερόντων. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι ως εκτελεστές αυτού του προγράμματος, οι οποίοι θα ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟ, για να υποτίθεται να κάνουν αποφάσεις. Το οποίο λέτε εσείς ότι δεν είναι... Είναι σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είναι ηθικά σωστό ή είναι... Μπορεί ο ελληνικός νόμος να το επιτρέπει αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι η διεθνής πρακτική είναι ότι όποιος έχει σύγκρουση συμφερόντων δεν λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο, ή αν είναι μέρος του Συμβουλίου φεύγει από την αίθουσα. Μάλιστα. Για να γίνουν οι αποφάσεις. Και όταν έχεις 4 μέλη του Συμβουλίου, οι οποίοι είναι ήδη εμπλεγμένοι στο πρόγραμμα και είναι ένα 7-μελές Συμβούλιο, πώς είναι δυνατόν να γίνουν αποφάσεις, μάλιστα, εάν δεχθούν να φύγουν από το δωμάτιο. Μεταξύ όλων των άλλων, επιστρέφω λίγο στο σημείο της αξιοκρατίας που μας είπατε νωρίτερα και έχετε αναφερθεί αρκετά και στην επιστολή σας. Ακούσαμε και τον νέο πρόεδρο του οργανισμού, ο οποίος μάλιστα μιλώντας εδώ στον Sky είπε ότι η αξιοκρατία δεν περνά μόνο μέσα από το δικό σας κόσκινο και ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί επιστήμονες. Εδώ τι απαντάτε? Στο εξωτερικό οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες. Η αξιοκρατία, ξέρετε, είναι κάτι που είναι δεδομένο με τη δουλειά του οποιοδήποτε από εμάς που δουλεύει σε ένα ορισμένο τομέα. Δεν είναι κάτι που μας το δίνει και μας το αναγνωρίζει κάποιος. Απλώς εγώ θα σας πω ότι μπορεί οποιοδήποτε να κοιτάξει τις δημοσιεύσεις μου, την εργασία που έχω κάνει και να βγάλουν τα δικά του συμπεράσματα. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και για τον κύριο Πρωτοπαπά, βέβαια. Επομένως, δεν έχω κανένα πρόβλημα με ανθρώπους οι οποίοι στο δημόσιο τομέα με δημοσιευμένη εργασία θεωρούνται άριστοι. Υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν είναι στο Συμβούλιο. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, όλη αυτή η ιστορία περί δημιουργίας διαστημικού οργανισμού στη χώρα μας γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συζήτηση, σωστά? Οπωσδήποτε, εδώ και ναι. Δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο να δημιουργηθεί και πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε σε όλη αυτή τη συνθήκη που βρισκόμαστε σήμερα και μαθαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Αναγνωρίζετε ότι έγινε ένα καλό βήμα αλλά χάθηκε? Αναγνωρίζετε ότι υπήρχε άλλη σκοπιμότητα? Σε κάθε περίπτωση μπορεί η χώρα μας και μέσα στο διεθνές πλαίσιο, θα ήθελα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης να μας απαντήσετε, να έχει επιτέλους μία θέση? Το γεγονός ότι έγινε αυτή η υπηρεσία είναι προφανώς ένα βήμα μπροστά. Διότι, όπως είπατε, σχεδόν 30 χρόνια συζητείται και κανένας δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Τώρα, η λειτουργία είναι βασική και θα κριθούμε όλοι από τα αποτελέσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, η διεθνής μας παρουσία ήταν κατευθείαν αναγνωρισμένη, διότι
Την ίδια μέρα που έγινε η ανακοίνωση, είχα ένα μήνυμα από τον υποδιευθυντή της NASA, τον υπεύθυνο για όλα τα διαστημικά προγράμματα, να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ της ελληνικής και της NASA, της ελληνικής υπηρεσίας και της NASA. Δηλαδή θα είχαμε. Βέβαια τώρα έχει γίνει γνωστό πάλι στο εξωτερικό ότι εγώ έχω παραιτηθεί και βέβαια όλοι αναρωτούνται γιατί και δεν ξέρω τι είναι το μέλλον αυτής της υπηρεσίας. Εάν κατά κάποιο τρόπο γίνει γεγονός ότι πρέπει να στηθεί αξιοκρατικά και το δεχθούν οι θύνοντες, καλώς. Οι πολιτικοί βέβαια. Εάν νομίζουν ότι θα είναι ένα μέρος για να παρκάρουν φίλους και γνωστούς, τότε θα αποτύχουμε όπως και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες. Εγώ δεν θέλω να μείνω με ένα δεν ήθελα να μείνω με ένα οργανισμό ο οποίος θα είναι ακέλυφος και στο οποίο είμαστε περιορισμένοι να έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων και τα συνηθισμένα τα ελληνικά. Τα τρία α τα εννοούσα. Αξιοκρατία, αξιολόγηση, αριστεία. Αυτό είναι το βασικό.